Το δεύτερο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι νομίζω η απόφαση αυτή είναι μια αναβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι μια αναβάθμιση του καθεστώτος των Κυπριακών δικαστηρίων, διεθνώς. Η προσπάθεια, όπως ξέρετε, της τουρκικής διπλωματίας, που είναι και το σχέδιο Β, σε περίπτωση που θα αποτύχει ο διάλογος, είναι να υποβαθμιστεί η Κυπριακή Δημοκρατία και να αναβαθμιστεί η λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου. Ναι. Αυτό είναι το σχέδιο Β που διαφημίζει καθημερινά σχεδόν για αυτούς που παρακολουθούν το Turkish Daily News και τη Χουριέτ μέσα από το διαδίκτυο, ότι αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις θα προωθήσουν οι Τούρκοι. Με αυτή την απόφαση. Ο Νταβούτογλου μας το είπε κιόλας. Αρκετές φορές. Η προσπάθεια υποβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας θα βρίσκει μπροστά της, αν αξιοποιήσουμε σωστά αυτή την απόφαση. Δεν μπορεί να υποβαθμιστεί η Κυπριακή Δημοκρατία σαν πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει τύχει τώρα αναγνώρισης τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα θέματα αυτά της περιουσίας, τόσο από το ΔΕΚ όσο υποχρεωτικά και από τα αγγλικά δικαστήρια. Είναι πιο σημαντική έπονται... απόφαση από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί και, αγγίζει πολύ περισσότερες πτυχές της ύπαρξης της ίδιας της δημοκρατίας. Υποχρεώνει τώρα τα δικαστήρια των 26 υπολείπων κρατών μελών, όχι μόνο της Βρετανίας, να δίδουν αναγνώριση σε αυτές τις αποφάσεις. Αυτές είναι βασικές πτυχές οι οποίες δεν πρέπει να αγνοηθούν. Το τρίτο το οποίο ήθελα να δω είναι ότι ο κύριος Χριστόφιας έχει στα χέρια του τώρα, στις εντατικές διαπραγματεύσεις, όταν θα συζητά το ούτω καλούμενο περιουσιακών, ακόμα έναν όπλο στα χέρια του, το οποίο δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το όπλο αυτό, αυτή η απόφαση, έχει ανησυχήσει τα μέγιστα την ομάδα Ντάουνερ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με τα έγγραφα τα οποία έχουν διαρρεύσει για αυτούς που είχαν τον χρόνο να ασχοληθούν κάπως μαζί τους, θα είχαν διαπιστώσει ότι όταν εκδόθηκε πέρσι η απόφαση του ΔΕΚ, έκαναν κάποιοι κύκλοι από αυτήν την ομάδα το παν δυνατόν, και έχω τα έγγραφα, τα διάβασα, για να δουν πώς μπορούν να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις, της απόφασης του ΔΕΚ, τότε του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που παρέπεψε την υπόθεση πίσω στο Αγγλικό Δικαστήριο, λέγοντάς του ότι οι αποφάσεις του Κυπριακού Δικαστηρίου, ανεξαρτήτως του ότι αφορούσαν περιουσία στα κατεχόμενα, εκτός ελέγχου της πρακτικής εφαρμογής και δικαιοδοσίας του Κυπριακού Δικαστηρίου, αναγνωρίζονται με βάση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα θα ασκηθούν πιέσεις αυτή τη στιγμή μέσα στο πλαίσιο του εντατικού διαλόγου, και το θέμα είναι να μπορέσουμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πιέσεις, όχι να επενεργήσουν εις βάρος μας, αλλά να επενεργήσουν υπέρ μας. Βέβαια, είναι βέβαιο ότι στον εντατικό διάλογο που θα γίνει τέλος του μηνός θα τεθεί το περιουσιακό, ίσως τεθεί και το περιουσιακό, αν και ξέρουμε μόνο διακυβέρνηση, έμειναν οικονομία, ευρωπαϊκά ζητήματα. Και διεμβολίζει, κυρία Κινεβέτζου, για να τελειώσω αυτήν την πτυχή της επιχειρηματολογίας μου, διεμβολίζει ακριβώς τη φιλοσοφία της διζωνικότητας την οποία προωθούν οι Τούρκοι. Με βάση την οποία φιλοσοφία λένε ότι πρέπει να υπάρξουν δύο ζώνες εθνικά καθαρές στην Κύπρο. Η μία στα κατεχόμενα περίπου γεωγραφικά, πληθυσμού και περιουσίας. Αυτόν θα είναι αδύνατον με αυτού του είδους τις αποφάσεις κυπριακών δικαστηρίων που αναγνωρίζονται πλέον σε ευρωπαϊκών επίπεδων να γίνει. Είναι πρακτικά αδύνατο. Λοιπόν. Άρα έχει μεγάλη σπουδαιότητα και σημασία αν την αξιοποιήσουμε στις αρχές. Και όχι μόνο στην περιουσία, λοιπόν. Είναι φανερό ότι δεν έχει. Ήθελα μετά να επεκταθώ και στις υπόλοιπες τέσσερις εταιρείες, διότι είναι η αναβάθμιση του ευρωπαϊκού δικαίου πλέον. Θεωρώ ότι έχουμε ήδη αγγίξει πολλά ζητήματα που προκύπτουν μέσα από αυτή την απόφαση. Όσον αφορά τις πολιτικές πτυχές. Τις πολιτικές και αρκετές νομικές, θα έλεγα ήδη. Και ο κ. Δημητριάδης κατέθεσε αρκετές. Να πω, κυρία Κινεβέζου, ότι πρώτον, την αρχή της διζωνικότητας όπως την θέλουν η πλευρά της Τουρκίας δεν την έχουν αποδεχτεί ποτέ, ούτε πριν ούτε τώρα. Δεύτερον, συμφωνώ απολύτως και υπερθεματίζω ότι ενισχύθηκε η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνώς. Επιβεβαιώθηκε ακόμη μια φορά η κυριαρχία της και μάλιστα χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε πλέον αμφιβολία περί τούτου ότι είναι αποκλειστική κυριαρχία επί ολοκλήρου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και επίσης η αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας επί ολοκλήρου
της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπορούμε να πούμε λίγο επί του πρακτέως, δηλαδή τι γίνεται να τώρα. Να διευκρινίσω μια στιγμή κάτι που έχει πει ο κ. Αγγελίδης. Ναι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι μεν λέει ότι πρέπει η λύση του κυπριακού προβλήματος να είναι πολιτική, δεν έχει οπωσδήποτε ποτέ πει ότι δεν ενισχύουν τις πολιτικές προσπάθειες στα νομικά επιχειρήματα. Δεν έχει ποτέ υποβαθμίσει τη σημασία τους. Όμως είναι γεγονός ότι η λύση του Κυπριακού θα είναι πολιτική. Η οποιαδήποτε απόφαση δικαστική, κυρίως λόγω των αδυναμιών επί της βάσης των δεδομένων του εδάφους της κατοχής, της παράνομης κατοχής, είναι δύσκολο να αποτελέσουν οχήματα λύσης. Άρα πρέπει να υπάρξει μια λύση η οποία είναι συνολική, λαμβανόμενων υπόψη των νομικών ερισμάτων που ενισχύουν τα πολιτικά μας επιχειρήματα. Ωραία. Τώρα τι γίνεται, κύριε Χρυστομίδη. Δηλαδή, η κυρία Ρόμς μας είπε ότι εγώ έρχομαι σε 15 μέρες στην Κύπρο για να ζητήσω άδεια, παύλα από τις κατοχικές αρχές, φαντάζομαι, εννοεί, για να καταδαφίσω την έπαυλη την οποία έχω ανεγείρει στην περιουσία του Μελέτη Αποστολίδου, όπως προβλέπει και η σημερινή απόφαση του Βρετανικού Δικαστηρίου. Και εγώ λέω το εξής. Αν οι Τούρκοι πούν, όχι, δεν δίνουμε εμείς μια τέτοια άδεια, τι γίνεται από εκεί και πέρα, επειδή μιλούσαμε πριν και για εξαναγκασμό εισαγωγικά ή χωρίς εφαρμογής της σχετικής απόφασης. Λοιπόν, μήπως πήραμε άλλη μια απόφαση που δεν θα έχει εφαρμογή και τελικά απλά θα κάνουμε εμείς μια ανάλυση νομική, πολιτική, σημαντική. Θα μιλάμε για όπλα που βάλαμε στη φαρέτρα, αλλά τελικώς ουδέν. Να ξεχωρίσουμε τι ακριβώς μπορεί να εκτελεστεί στην Αγγλία και τι ακριβώς ίσως δεν μπορεί να εκτελεστεί στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου. Στην Αγγλία τι είναι εκτελεστεί, αφού οι αποφάσεις αφορούν όλη την κατεχόμενη. Οι αποζημιώσεις που έχουν επιδικαστεί εναντίον της Όραμς, ασφαλώς είναι δυνατόν να επιδιωχθούν. Αυτό είναι το εύκολο, γι' αυτό και δεν αναφέρθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Επίσης, το θέμα της, αν θέλετε, εγκατάλειψης νομικής αξίωσης για την περιουσία του Αποστολίδη, είναι και αυτό κάτι το οποίο ασφαλώς είναι υποχρεωμένη πλέον να αναγνωρίσει η κυρία Όραμς και ο κύριος Όραμς στην Αγγλία. Από την άλλη, λόγω ακριβώς αυτών που έχει πει, είναι φανερό ότι επιδιώκει να αποφύγει οποιαδήποτε κατηγορία για περιφρόνηση του δικαστηρίου, των αποφάσεων του δικαστηρίου και εφαρμογή του στην Αγγλία, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της απόφασης με την παρέμβαση των τουρκικών κατοχικών αρχών. Είναι λοιπόν η μία πλευρά της απόφασης αυτής στην πράξη αδύνατο να εκτελεστεί. Όμως εκείνο το οποίο μπορεί να εκτελεστεί είναι ό,τι αφορά τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν θα συμφωνήσω απολύτως, κύριε Χρυστομίδη. Να δεχτώ οποιαδήποτε επεξήγηση. Ένα διάταγμα δικαστηρίου για κατεδάφιση χρειάζεται εκείνος που είναι υπόχρεος να το καταδαφίσει άδεια από το Δήμο Λευκοσίας. Οριστικά όχι. Και ο Δήμος Λευκοσίας δεσμεύεται από τη διαταγή του δικαστηρίου. Ναι, εάν διαφορά... της το απαγορεύσει ή αν κάνει διαφορά... αυτό που είπε «We have to apply». Με τα διαφορά, Ανδρέα. Εάν πάει και προσπαθήσει να το καταδαφίσει, αλλά παρεμβαίνει η λεγόμενη αστυνομία των κατοχικών αρχών και παρεμποδίζει την κατεδάφιση. Το θεωρώ σχεδόν αδύνατο να γίνει έτσι. Δεν είπε αυτό, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν είπε αυτό, όμως. Να απευθυνθώ να πάρω άδεια. Εδώ κατευθύνεται. Κάποια στιγμή. Εκείνο το οποίο προσπαθεί. Είναι ασκαλεμένη η κυρία Ωραία. Έχει να αντιμετωπίσει συνέπειες και αν ακόμα επικαλεστεί την αδυναμία που δίθεν της προκαλέσει το παράνομο καθεστώς. Ολοκληρώστε, κύριε Χρυστομίδη. Ακόμη και αν η κυρία και ο κύριος Όραμς τεθούν ενώπιον των Βρετανικών δικαστηρίων για περιφρόνηση της απόφασης του Κυπριακού Δικαστηρίου, η δικαιολογία τους θα είναι αδυναμία εκτέλεσης ενός μέρους της απόφασης. Του λόγω διατάγματος. Του διατάγματος, λόγω ακριβώς της παρέμβασης των κατοχικών αρχών. Άρα, επαναλαμβάνω, παρουσιάζεται και πάλι αδυναμία εφαρμογής νομικών αποφάσεων που να οδηγούν άμεσα στη λύση του Κυπριακού ή έστω του περιουσιακού προβλήματος. Άρα μπορούμε όμως όλο το υπόλοιπο, και δεν αναφέρομαι στις αποζημιώσεις, όλο το υπόλοιπο που προκύπτει μέσα από την απόφαση να αξιοποιηθεί δεόντως, είπε και ο ίδιος πολιτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ασφαλώς, το έχω πει. Παρόλο που θεωρώ ότι ως εικόνα θα ήταν πολύ συμβολική η κατεδάφιση μιας έπαυλης που είναι τώρα κτισμένη σε ελληνοκυπριακή γη. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αλλά έχω πει. Η έπαυλη ανήκει στον κύριο Αποστολίδη. Η απόφαση προβλέπει αυτό. Βέβαια, αλλά οφείλει να παραδώσει ελεύθερη.